Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενείο της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Κωστής, σοκαρισμένος από την πρόθεση του επιφάνειου, να ομολογήσει τα πάντα και τη δολοφονία και να θέσει τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης, τον προτρέπει να πάνε μαζί στο τμήμα. Μαζί που βρίσκεται και η Στάσα, με την οποία έχουν έρθει ξανά κοντά μετά την απόφαση της Κατερίνης να τον εγκαταλείψει. Έτσι, οι τρεις τους πηγαίνουν στην χωροφυλακή και ο επιφάνειος ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για όλα, αποκαλύπτοντας την αληθινή του ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο μοναχός εξομολογείται πως ο Ανέστης έφυγε από το σπίτι των προβιών και αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για το σκοτεινό παρελθόν του Γεωργίκη. Ο Στασινόπουλος τον ακούει αποσβολωμένος, ενώ συγχρόνως μαθαίνει τι απέγινε τελικά η Χάδο αλλά και η μικρή Ευγενία, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται. Ωστόσο, ο Στασινόπουλος διαπιστώνει ότι ο επιφάνειος δεν είναι αυτός που σκότωσε τον Προβιό, αλλά ούτε έχει άμεση συνεργεία στο φόνο που ο ίδιος θέλει να ομολογήσει. Οπότε, ο άντρας βάζει ξανά στο κάδρο των υπόπτων την Ιουλία αλλά και όλα τα εξαφανισμένα πρόσωπα που χάθηκαν από το αρχοντικό. Η Ιουλία ανακρίνεται από τον Στασινόπουλο προκειμένου να διευκρινίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ο Γεωργίκης. Όμως η κοπέλα συνεχίζει να βρίσκεται σε σοκ και παραμένει σιωπηλή. Ανήμπορη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, οδηγείται στον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να αποφασίζει για την ενοχή και τον εγκλισμό της στη φυλακή. Εν τω μεταξύ, οι ένικοι του αρχοντικού, η Χάδο, η Στεφανία, η Δέσπο, ο Λεοντίου και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν μπει στο κάδρο των υπόπτων, ο Ρήγας, ο Γρηγόρης και η Στάσα εμφανίζονται και μιλούν για το μοιραίο βράδυ. Τότε αποκαλύπτεται ότι όλοι τους βρίσκονταν στο σπίτι λίγο πριν από τη φρενική στιγμή. Παράλληλα, φανερώνεται ότι όσοι έχουν γίνει έχουν άμεση σχέση με τη μικρή Ευγενία, την οποία διεκδικούσαν ταυτόχρονα ο Γεωργίκης και η Χάδο, αλλά και η Ιουλία με τον Γρηγόρη, ο οποίος γνωρίζει πλέον ότι είναι ο βιολογικός της πατέρας. Έτσι, ο Προβιός καταλήγει νεκρός λόγω της κόρης του. Την ίδια ώρα, όλα τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων βγαίνουν στο φως και μεταξύ άλλων αποκαλύπτεται και ο δράστης της δολοφονίας της Ευγενίας του παρελθόν.